Στέλιος Κυριώτης κοντά μας, ένα από τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα των Σουρμένων. Ένας από τους έμπειρους τερματοφύλακες στην Αθήνα, χωρίς αμφιβολία. Βασικός σε πολλές ομάδες. Θα μας τα πει και ο ίδιος στη συνέχεια. Στέλιο, πρώτη χρονιά νομίζω στα Σουρμένα. Δεν έχεις ξαναπαίξει ποτέ, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος. Άρα λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε έπεισε ώστε το καλοκαίρι να έρθεις στην ομάδα? Η ιστορία των Σουρμένων τόσα χρόνια στην κατηγορία, που πρωταγωνιστεί, έχει μια διοίκηση η οποία είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε. Με προσεγγίσανε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ όμορφα οι άνθρωποι και με την πρόταση τους δεν θα μπορούσα να την αρνηθώ, γιατί είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει για αυτήν και έχει μια ξεχωριστή δυναμική. Είσαι έμπειρος θερματοφύλακας. Τι χρειάζεται έτσι και για τα νέα παιδιά ίσως για να πείσω σωστό σε αυτή τη θέση, για να έχεις συμμετοχή έστω και στην Α Αθηνών, γιατί η Α Αθηνών είναι μια πολύ απαιτητική κατηγορία. Μην ξεχνάμε ότι είστε ερασιτέχνες, πολλοί το ξεχνάνε αυτό, Στέλιο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε έμπειροι, είτε ταλέντα, είναι να δουλεύουμε όλες τις μέρες της εβδομάδας στο γήπεδο. Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές, εξειδικευμένοι προπονητές με πτυχία. Υπάρχουν προπονητές θεραφυλάκων και για τη θέση μου και για τα υπόλοιπα τα παιδιά που παίζουν μέσα. Θεωρώ το σημαντικό είναι να προσέχουν πάρα πολύ την ζωή που λέμε την ποδοσφαιριστή. Από τα ξενύχτια, από το φαγητό τους, την ξεκούρασή τους, και θα πρέπει να τα δίνουν όλα στην κάθε προπόνηση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προπονητή και της κάθε ομάδας. Για την ομάδα τώρα τι μπορούμε να πούμε, Στέλιο? Ένα ξεκίνημα που αν είχατε κερδίσει τον Παπάγο θα ήταν πολύ καλό. Μπορούμε να πούμε όμως, ίσως δεν είναι και κακό. 7 πόντι, προχωράει, είστε κοντά στην κορυφή. Παίζετε καλό ποδόσφαιρο, ακόμα και ήταν με το Ρουφ και η ισοπαλία με τον Παπάγο μάλλον σας αδικεί. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για την ομάδα? Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Δεν το βλέπουμε συχνά στα αθηναϊκά γήπεδα. Έτσι είναι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε ένα μείγμα έμπειρων παιχτών που ήρθαν φέτος στην ομάδα, του κορμού που έμεινε πέρυσι και κάποιων νέων ταλαντούχων παιδιών. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ομιγενές σύσταση στο γήπεδο μέσα, να βγάλουμε πράγματα αυτά που ζητάει ο προπονητής. Σίγουρα δεν έχουμε αρχίσει καλά. Το παιχνίδι με το Ρούφ ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ που δεν έπρεπε να το χάσουμε. Μετά κάναμε δύο νίκες εντός με τον Νέα Ταύρου και εκτός ένα πολύ σημαντικό διπλό μέσα στην Ερυθρέα. Σήμερα είχαμε ένα αποτέλεσμα πολύ κακό για μας. Κακά τα ψέματα, ήμασταν σίγουρα καλύτερα από τον Παπάγο, αλλά αυτές τις ομάδες μέσα στην έδρα μας πρέπει να τις νικάμε. Είτε είμαστε κακοί, είτε είμαστε μέτροι. Εκτός έδρας αυτές τις ομάδες τα πρέπει να τις πατάμε από το πρώτο λεπτό. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε στο ίδιο πλάνο που έχουμε θέσει όλοι μαζί σαν ομάδα και ελπιστούμε να στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε και ταμείο να έχουμε τερματίσει όσο ψηλά γίνεται. Και αυτός είναι ο στόχος, έτσι, να είναι ψηλά η ομάδα. Όχι αυτός ο σκοπός στο πρωτάθλημα, αλλά να είναι ψηλά όμως. Αν δεν κάνουμε λάθος. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, εμείς ξεχωριστά κοιτάμε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι πάμε για την νίκη, δυνατά, να παίξουμε την μπάλα μας, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός η πρώτη θέση και το πρωτάθλημα. Ένα δύσκολο μας τώρα έρχεται στους Τράχωνες. Μια δυνατή ομάδα όπως φαίνεται, με 4 νίκες σε 4 μάτς. Έχετε ένα κακό αποτέλεσμα πίσω. Όταν παίζουν τα Σουρμένα στην έδρα τους, περιμένουμε όλοι, είναι λογικό να κερδίσουν. Ακόμα και η ισοπαλία είναι αποτυχία. Άρα, τι να περιμένουν τώρα ως απάντηση από εσάς, Στέλιο? Θα σας πεισμώσει αυτό ακόμα περισσότερο στο μάτς, γιατί είναι ένα ταντέρμπι της αγωνιστικής και δεν τίθεται αμφιβολία. Σίγουρα. Σήμερα είτε νικούσαμε, είτε χάναμε μετά το αποτέλεσμα της ισοπαλίας, θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς για την νίκη. Έτσι κι αλλιώς πηγαίνουμε για την νίκη είτε με τους Τράχωνες, είτε παίζουμε με την τελευταία ομάδα, είτε παίζουμε με την πρώτη ομάδα. Σίγουρα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ένα γειτονικό ντέρμπι.
Εμείς θα πάμε εκεί μέσα για το καλύτερο δυνατό, που δεν είναι κάτι άλλο εκτός από την νίκη. Κλείνοντας, Στέλιο, θα θέλαμε να μας πεις και κάτι γενικά. Είσαι χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Άρα, τι κρατάς από όλα αυτά τα χρόνια, τι μένει για έναν ποδοσφαιριστή, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει στο ποδόσφαιρό μας ίσως γενικότερα, αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι μια συμβουλή προς τα παιδιά, είτε που ξεκινάνε σε πολύ μικρή ηλικία, είτε που πηγαίνουν σιγά σιγά και στις πρώτες στατρικές ομάδες, να έχουν κάτω το κεφάλι, να μην ξενερώνουν ποτέ, να δουλεύουν, να κάνουν τις θυσίες που κάναμε και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους, όταν ήμασταν μικρότεροι, στη ζωή μας που δεν ξενυχτάγαμε, δεν βγαίναμε, δεν πίναμε. Θέλαμε να παίξουμε μπάλα σε υψηλό επίπεδο και αν δεν συμβεί αυτό, να συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συνεχίσεις. Από εκεί και πέρα, υγεία εύχομαι σε όλα τα παιδιά, είναι ακόμα αρχές του πρωταθλήματος, και να έχουμε ένα έτσι όμορφο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, να έρχεται και το όμορφο γήπεδο, να το ευχαριστιέται, και πάνω απ' όλα να περνάμε όμορφα, που είναι πολύ σημαντικό. Ένα μήνυμα για τον κόσμο των Σουρμένων. Το κόμμα των Σουρμένων δυστυχώς δεν τον έχουμε ευχαριστήσει στο 100%. Τον έχουμε απογοητεύσει ίσως, είτε σήμερα είτε και με την πρώτη αγωνιστική μέσα στο Ρουφ. Αλλά να είναι σίγουρος ότι σε κάθε παιχνίδι δίναμε και θα δίνουμε το 100%, ώστε η ομάδα να παίρνει κάθε Κυριακή τους 3 πόντους.